Πάμε τώρα στη Φλόρινα, κυρίες και κύριοι, να συνομιλήσουμε στο δελτίο ειδήσεων του West με τον γραμματέα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Φλόρινας, τον κύριο Παντελή Φωστηρόπουλο. Κύριε Φωστηρόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Βακλαβά, σε εσάς και στους τηλεθεατές. Να είστε καλά. Καταρχήν, είδαμε την επιστολή που στείλατε τις προηγούμενες ημέρες και στον Υπουργό, τον κύριο Χρυσοχοίδη, στον κύριο Κικίλια, στον κύριο Δέντια και στον κύριο Χαρδαλιά, για την ανησυχία που έχετε εκφράσει με τον κίνδυνο εξάπλωσης του κορονοϊού από το άνοιγμα των συνόρων. Και αυτό γιατί έχουμε τα σύνορα με τα Σκόπια, τα σύνορα με την Αλβανία και οι αστυνομικοί υπάλληλοι της Φλόρινας είναι μέσα σε κίνδυνο. Και ειδικά τώρα με την αύξηση των κρουσμάτων που βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες και σε όλη τη χώρα αλλά και στη Δυτική Μακεδονία. Τι μέλη γενέστε πλέον, κύριε Φωστηρόπουλε? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς βγάλαμε μια ανακοίνωση για να θέλοντας να κρίσουμε το κόδωνα του κινδύνου. Ναι. Για το θέμα υπάρχει αυτό με την εξάπλωση του κορονοϊού λόγω των συνόρων. Όπως γνωρίζετε, όπως το είπατε κι εσείς, στη Φλόρινα εμείς έχουμε δύο συνοριακά σημεία. Την Κρυσταλλοπηγή με την Αλβανία και την Νίκη με τη Βόρεια Μακεδονία. Αυτό που μας ανησυχεί εμάς, ότι είναι, τα σύνορα είναι υποτίθεται κλειστά, αλλά δεν υπάρχει κάποιο, δεν τηρείται κάποιο υγειονομικό πρωτόκολλο σε αυτούς που εισέρχονται στη χώρα. Ενώ τα σύνορα είναι κλειστά για υπηκόους τρίτων χωρών και για τους υπηκόους της Αλβανίας και για τους υπηκόους της Βόρειας Μακεδονίας, λόγω της έξαρσης των κρουσμάτων στις χώρες αυτές. Παρ' όλα αυτά όμως επιτρέπεται να ταξιδέψουν Έλληνες πολίτες και να επιστρέψουν ελεύθερα στην Ελλάδα, και καθώς και αλλοδαποί που μένουν μόνιμα στην Ελλάδα, κάτω σε άδειες παραμονής. Και οπότε καταλαβαίνετε, μπορούν να ταξιδεύουν ελεύθερα, πηγαίνουν στις χώρες αυτές και επιστρέφουν χωρίς να τηρείται κάποιο υγειονομικό πρωτόκολλο. Και αυτό δηλαδή κάποιος, μάλιστα, κάποιος από τη Φλόρινα που θα μπει μέσα στα Μπίτολα ή κάποιος από τη Φλόρινα που θα πάει από την Κρυσταλλοπηγή να πει στην Αλβανία, όταν επιστρέψει δεν γίνεται θερμομέτρηση, δεν γίνεται κάποιος έλεγχος, κάτι, τίποτα. Όχι, στα Τελωνία της Νίκης της Κρυσταλλοπηγής δεν γίνεται τίποτα. Άρα αυτό σημαίνει μπορεί να έχουμε και διασπορά όμως στη συνέχεια. Κάποιος να κολλήσει κορονοϊό στα Μπίτολα, στα Σκόπια, στην Αλβανία και να το μεταφέρει μέσα στην Ελλάδα. Πολύ σωστά. Και το πρόβλημα, όπως καταλαβαίνετε, εντάξει, στη Νίκη συγκεκριμένα είναι κυρίως τοπικό. Όχι μόνο της Φλόρινας βέβαια, είναι και της Δυτικής Μακεδονίας και της Δυτικής Μακεδονίας, γιατί πάνε αποβολές γειτονικές πόλεις μεταβαίνουν στο μοναστήρι. Είπατε. Από εκεί και πέρα στην Αλβανία, βέβαια, επειδή είναι πάρα πολλοί Αλβανοί υπήκοοι που μένουν στην Ελλάδα, έτσι, κάτω και άλλες παραμονές, αυτοί μετακινούνται στη συνέχεια σε όλη την Ελλάδα, έτσι, μένουν οπουδήποτε. Έτσι, και δεν υπάρχει κανένας υγειονομικός έλεγχος. Δεν τηρείται κάποιο υγειονομικό πρωτόκολλο κατά την είσοδο όλων αυτών των υπηκών στην χώρα μας. Και αυτό είναι που μας ανησυχεί πρώτα απ' όλα για τους συναδέλφους μας, που είναι επιφορτισμένοι με τον έλεγχο των διαβατηρίων, των οχημάτων και των προσώπων κατά την είσοδο στη χώρα. Αλλά και εγώ και πέρα και για όλο τον πληθυσμό, έτσι, για το κίνδυνο που υπάρχει από τη διασπορά. Εσείς τώρα στείλατε την επιστολή, σας απάντησε κανένας αρμόδιος? Σας απάντησε κάποιος από το Υπουργείο να πει ότι εμείς θα στείλουμε να γίνονται έλεγχοι? Είδαμε πάντως σήμερα ότι η ελληνική κυβέρνηση και με εντολή του Πρωθυπουργού αυξάνονται οι έλεγχοι στον Προμαχώνα και σε κάποια άλλα σημεία, αλλά και από την Αλβανία που θα έρχονται. Μήπως θα έχουμε και από εκεί τώρα έλεγχο στην Κρυσταλλοπηγή? Μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε και νωρίτερα, δεν είχαμε κάποια ενημέρωση εμείς. Εμείς στείλαμε την επιστολή, κοινοποιήθηκε στους υπουργούς μέσω της Παραλληλής Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων. Έχει κοινοποιηθεί. Δεν έχουμε λάβει κάποια απάντηση. Το ζητούμενο είναι, δεν έχουμε απάντηση εμείς, το ζητούμενο είναι να ληφθούν κάποια μέτρα ώστε να αποδεχθεί οποιοδήποτε κίνδυνος. Γιατί έχει γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια σε όλη τη χώρα μας, έτσι γενικώς για τον κορονοϊό και από τους συναδέλφους μας όλο αυτό το διάστημα, που γνωρίζετε πολύ καλά ότι. Και εμείς ήμασταν, δεν σταματήσαμε, δεν μείναμε στα σπίτια μας κατά τη διάρκεια της καραντίνας. Μα εσείς τα κάνατε όλα, οι αστυνομικοί και οι έλεγχοι και όλα από εσάς περνούσαν. Και καταλαβαίνετε τώρα και οι συνάδελφοι μας που είναι στον έλεγχο διαβατηρίων επιφορτισμένοι, αισθάνονται και λίγο εκτεθειμένοι από την άποψη ότι κάναμε όλο το τόσο αγώνα για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τα καλά και αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και κινδυνεύουμε και εμείς, οι οικογένειές μας και όλη η υπόλοιπη κοινωνία. Τι εικόνα έχουμε καθημερινά, κύριε Φωστηρόπουλε, για το πώς εισέρχονται στη γειτονική χώρα των Σκοπίων, στη Βόρεια Μακεδονία και το τι γίνεται με την Αλβανία? Τι εικόνα υπάρχει? Στατιστικά περίπου για την είσοδο στα Σκόπια συγκεκριμένα είναι γύρω στα 250 με 300 άτομα την ημέρα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε χθες συγκεκριμένα που ξέρω. Για Κυριακή είναι αρκετά άτομα, δεν είναι λίγα. Είναι αρκετά. Είχαμε και παραπάνω. Μέσα στην εβδομάδα ήταν και παραπάνω. Έχουμε φτάσει τα 500 άτομα. Μα παρότι γίνεται έκκληση, έγινε από τον Δήμαρχο Φλόρινας τον κύριο Γιαννάκη, από τον Αντιπεριφερειάρχη Φλόρινας τον Γιάννη τον Κιωσέ, από τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου το Σάββατο Σαπαλίδη, από εσάς τους αστυνομικούς,
πάλι οι Έλληνες και οι Φλωρινιώτες, οι Δυτικομακεδόνες πηγαίνουν στη γειτονική χώρα. Δυστυχώς. Βέβαια μετά τις εκκλήσεις μειώθηκε η κίνηση κάπως, γιατί πριν τις εκκλήσεις ήταν παραπάνω, αλλά και πάλι η αριθμή αυτή είναι αρκετά μεγάλη νομίζω και δεν χρειάζεται έτσι αλλιώς να πάει πάρα πολλοί κόσμος για να γίνει το κακό. Το καταλαβαίνουμε αυτό, δεν χρειάζεται να πάει πολύ. Υπάρχει φόβος όμως, γιατί βλέπουμε ότι έχουν αυξηθεί τα κρούσματα και μήπως δούμε τις επόμενες μέρες κρούσματα και εκεί ίσως μπήκε κάποιο στόπ μετά. Αυτό φοβόμαστε εμείς. Γι' αυτό ακριβώς συντάξαμε την επιστολή αυτή και τη στείλαμε για να προλάβουμε καταστάσεις. Για να μην βρεθούμε σε μια κατάσταση ξανά καραντίνας ή lockdown ή οτιδήποτε μπορεί να γίνει και κυρίως για ψυχολογικούς λόγους όλης της κοινωνίας για αυτό το πράγμα. Τουλάχιστον γιατί στη Φλόρινα εμείς είχαμε μηδαμινά κρούσματα. Κρούσματα όλο το διάστημα ήταν ελάχιστα. Δεν είχαν δύο κρούσματα στην αρχή της πανδημίας και το οποίο ήταν εισερχόμενο από το εξωτερικό. Εσείς εκεί στους δύο σταθμούς, στη Νίκη και στην Κρυσταλλοπηγή, έχετε προστατευτικά ως αστυνομικοί μάσκες, οτιδήποτε? Ναι, προσπαθούμε, έχουμε μάσκες, γάντια και αυτά, τα χρησιμοποιούμε, οι συνάδελφοι κάνουν ό,τι μπορούν. Αλλά δεν ξέρουμε κατά πόσο αρκούν όλα αυτά. Καταλαβαίνετε. Μάλιστα. Σας ενημέρωσα για την Κρυσταλλοπηγή, γιατί με ρωτήσατε νωρίτερα, με συγχωρείτε για την κίνηση. Στην Κρυσταλλοπηγή, από όσο γνωρίζω, η κίνηση ξεπερνάει τα 1000 άτομα και τα Σαββατοκύριακα μπορεί να είναι και παραπάνω. Και τώρα που θα ανοίξουν τα σύνορα, φανταστείτε τι έχει να γίνει. Κοιτάξτε, αν ανοίξουν τα σύνορα τώρα ανεξέλεκτα, τι να σας πω, αλλά θέλω να πιστεύω ότι δεν θα γίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, επειδή λαμβάνονται ήδη μέτρα, έχουν ληφθεί πάρα πολλά μέτρα από πλευρά κυβέρνηση που ήταν αποτελεσματικά και λαμβάνονται σε σημεία εισόδου. Ναι, γιατί έχει αυξημένα κρούσματα, έχει και η Αλβανία. Πολλά. Σωστά. Και από έχουμε ενημερωθεί και το μέσα ενημέρωση, το γνωρίζει, είχαμε και αρκετά εισερχόμενα κρούσματα από την Αλβανία πανελλαδικά. Γενικά. Έτσι, τι ζητάτε τώρα για να κλείσουμε λίγο και στους φορείς που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή και τι πρέπει να γίνει την επόμενη μέρα. Και όχι, δεν είναι μόνο τα Υπουργεία, ακόμα και η Περιφέρεια μπορεί να συμβάλλει και να εισακουστεί η πρότασή σας για αυστηρούς ελέγχους. Εμείς ούτε μπαίνουμε στη δικασία να κρίνουμε τις αποφάσεις, ούτε δεν είναι αυτός ο θεσμικός μας ρόλος. Αυτό που ζητάμε είναι να εξασφαλιστεί η υγειονομική ασφάλεια των συναδέλφων μας πρώτα απ' όλα, αλλά και όλης της κοινωνίας. Γιατί είναι κρίμα όλη αυτή η προσπάθεια που έχει γίνει να καταστραφεί από αυτό το πράγμα. Αυτό ζητάμε. Με ποιο τρόπο θα μπορέσει να εξασφαλιστεί αυτό? Θα γίνει με κλείσιμο των συνόρων, θα γίνει με κάποιους ελέγχους, θα γίνει με εφαρμογή καραντίνας ή κάποιον άλλο πυροσμό, με τον υπάρχει τεστ για αυτόν που εισέρχεται. Αυτό είναι θέμα άλλο να το αποφασίσουν. Εμείς αυτό που ζητάμε και κρούμε το κόδωνα του κινδύνου είναι να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια των συναδέλφων μας και όλης της κοινωνίας. Έτσι ακριβώς. Και εφόσον σας ακούνε αυτή τη στιγμή οι τηλεθεατές της Δυτικής Μακεδονίας, τουλάχιστον να σας περιορίσουν και οι ίδιοι τις επισκέψεις τους στις γειτονικές χώρες. Αν δεν χρειάζεται, δεν πάμε καθόλου. Ούτε για να γλιτώσουμε 10 ευρώ βενζίνη, ούτε να πάρουμε κάτι φθηνότερο 1 ευρώ, να διακινδυνεύσουμε την υγεία μας και τη δημόσια υγεία της Δυτικής Μακεδονίας. Ακριβώς όπως το λέτε, είναι από εκεί και πέρα ο καθένας, υπάρχει και ατομική ευθύνη φυσικά. Υπάρχει ατομική ευθύνη. Ας αναλογιστεί την ευθύνη που έχει και απέναντι σε όλη την οικογένειά του και απέναντι σε όλο τη ζωή. Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση, κύριε Φωστηρόπουλε. Ας ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βακεδάκη. Να είστε καλά.